υπάρχουν άνδρες και γυναίκες, μάλιστα συνταξιούχοι. Γιατί είπα συνταξιούχοι? Ή ηλικιωμένες γυναίκες. Αφού ζήσαν τη ζωή τους αμαρτωλή. Σε τι αμαρτωλή? Όχι σε πορνίες και τέτοια. Κοτσομπολιά, κακίες, τσακωμή, τουτακίνα. Δεν πήγαινα στην εκκλησία. Τώρα παίρνουν τη σύνταξή τους. Βλέπουμε, κοιτάζετε καλά καλά. Τι θα πω παρακάτω, ε? Με κοιτάζετε. Καλά κάνετε και με κοιτάζετε. Ήταν ένας τρόπος να σας ξυπνήσω, γιατί μερικοί κοιμάσαστε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ. Τι κάνουν? Τι κάνουν? Κάθε εβδομάδα παίρνουν ένα πούλμαν, αφού ταιριάζουν ας πούμε 50 άνθρωποι μαζί, πότε στο ένα μοναστήρι, πότε στο άλλο μοναστήρι, τρέχουν, πότε από εδώ λειτουργία, πότε από εκεί λειτουργία. Και οι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εάν δεν διορθώσουν τη ζωή τους, τη γλώσσα τους, τις πονηριές τους, δεν θα κερδίσουν τη Βασιλεία του Θεού, και νομίζουν ότι θα σωθούν με το να τρέχουν σε ιερές αποδημίες, δηλαδή σε προσκυνήματα, σε τούτα σε εκείνα από εδώ και από εκεί, και ότι με τον τρόπο αυτόν θα σωθούν, και έχουν αγαθεί τη συνείδησή τους ότι θα σωθούν, ή τρέχουν ακόμη και σε πολλά κηρύγματα. Δεν θέλω να πω να μην πάτε σε κηρύγματα να ακούσετε, και εδώ κηρύγμα κάνουμε. Αλλά θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι αρκετό αυτό. Ούτε θέλω να πω να μην πάμε στα μοναστήρια και σε προσκυνήματα. Άπαγε. Θα ήθελα και εγώ να πάω, ας πούμε, στα Ιεροσόλυμα. Είναι μερικοί που καυχόνται και λέγουν, πήγα 10 φορές στα Ιεροσόλυμα. Και γράφουν και στο συγχωρό χάρτη, γράφουν του τάδε, ας πούμε, Γεωργίου του προσκυνητού, Μαρίας της προσκυνητρίας. Παλιότικα το λέγανε του Χατζή ή της Χατζίνας. Και αυτό τους επανάπαβε. Αγαπητοί μου, έχουμε και ιστορικά προηγούμενα. Σε παλιότερες εποχές αυτά ήταν σε έξαρση. Αλλά μην νομίσετε ότι δεν έχουμε και τώρα υπολείμματα. Και έτσι, σου λέει, πήγα εγώ στους Αγίους Τόπους, δάκρυσα, δάκρυσα, έκλαψα, πήρα από του Πατριάρχη το χέρι φως. Όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία. Μην επαναπάβεις όμως, αδελφέ μου, επαναπάβεσαι σε αυτό, ότι θα σωθείς αν δεν διορθώσεις τη ζωή σου. Εάν δεν έχεις έργα αρετής και όχι έργα νόμου, αλλά έργα αρετής. Αλλά στην απορία σας, γιατί πάει συνταξιούχοι? Διότι σε αυτούς τώρα μένει καιρός, γιατί τόσα χρόνια που δεν είχαν βεβαίως τη σύνταξη, βεβαίως είχαν τη δουλειά τους και δεν τους έμεινε καιρός να τρέχουν, τώρα πήραν τη σύνταξη και τρέχουν. Και νομίζουν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, ότι θα σωθούν. Δεν θα σωθούν. Δεν θα σωθούν. Όχι, δεν θα σωθούν. Γιατί μένουν σε αυτή την παλιά τη φόρμα να νομίζουν ότι θα δικαιωθούν, επαναλαμβάνω και δεύτερη και τρίτη φορά, ότι θα σωθούν με τέτοιες μόνο πράξεις των και όχι με τη διόρθωση της ζωής τους. Αν δε κάποτε τους πεις κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους, γίνονται θηρία να σε φάνε. Για να μην πω ότι και μέσα σε αυτό το πούλμαν να ζητάνε τα παλαμάκια, τα παλαμάκια, ποια παλαμάκια, δηλαδή τα τραγούδια, τα ρεμπέτικα που χτυπάνε παλαμάκια μέσα. Αυτοί οι εντός εισαγωγικών προσκυνητέ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Θεός να μας φυλάει. Πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Να αλλάξει η ζωή μας. Μην νομίζουμε ότι θα σωθούμε το ολοπέμπτη φορά. Πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Να σκεφτόμαστε πνευματικά. Να έχουμε πνεύμα Θεού. Να έχουμε νουν Χριστού. Πίστης και έργα, έργα αρετής. Σας έλεγα την περασμένη φορά θα πει έργα. Έργα θα πει. Η υπομονή τι είναι? Η υπομονή, παρακαλώ, είναι. Τι είναι υπομονή? Έργων. Τι είναι η αγάπη, συγγνώμη. Τι είναι η ομολογία? Έργων. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής, πραγματικά.